Μάκη, τι γίνεται? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται τώρα με αυτή την απόφαση της Επιτροπής? Για ποιο λόγο ο Ηρακλής δεν μπόρεσε να πάρει αδειοδότηση και έφτασε σε αυτό το σημείο? Ο Ηρακλής είχε τον πιο πλήρη φάκελο από όλες τις ομάδες και παρόλα αυτά κατάφεραν να βρουν κάτι προκειμένου να δημιουργήσουν πρόβλημα στην αδειοδότηση της ομάδας. Και το λέω αυτό γιατί σε σχέση με όλες τις περισσότερες ομάδες, αν θες ακόμα και σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές στην Ηρακλή, δεν υπήρχαν θέματα οικονομικής φύσεως που είναι και τα πιο βασικά και τα πιο απαραίτητα. Ανακαλύπτηκαν κάποια άλλα πράγματα τα οποία πραγματικά δεν ξέρω πόσο μπορέσαν να εντρυφήσουν σε μια υπόθεση για να βρούνε τέτοια ζητήματα και να βάλουν κόκκινο στην αδειοδότηση της ομάδας. Συνολικά 17 ομάδες δεν πήραν αδειοδότηση. Και εδώ πέρα έρχομαι να πω και κάτι άλλο. Δηλαδή 17 ομάδες από τις 30 δεν θα έχουν αδειοδότηση, δηλαδή παραπάνω από τις μισές. Και πες ότι οι άλλες 4 είναι ομάδες που ήρθαν από τη Super League, από την τρίτη εθνική κατηγορία. Δηλαδή τι πρωτάθλημα περιμένουμε να δούμε? Πώς δηλαδή θα βάλουν τις ομάδες να αγωνιστούν μεταξύ τους σε έναν μαραθώνιο πάλι που θα γίνει με τη γνωστή διαδικασία πάλι με τα μπαράζ για να βγει στο τέλος ένας? Εδώ τώρα πάμε καθαρά για μια λύση πρωταθλήματος. Θα μου πεις τώρα, αν δεν έχουν τα εγχέρια αυτές οι ομάδες, σωστά τιμωρούνται και θα πρέπει να μην πάρουν την αδειοδότηση. Σωστό και αυτό. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, εδώ κάτι δεν πήγε καλά γενικότερα, μιλάω σε όλο το πρωτάθλημα. Ακόμα οι ομάδες περιμένουν τα χρήματα τα οποία έχουν να λαμβάνουν. Τώρα μιλάμε για γενικά, έτσι, δεν μιλάμε για τον Ηρακλή. Και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Αν θέλουμε να πάμε τώρα στο θέμα του Ηρακλή, εδώ τα κολλήματα είναι δύο. Ένα είναι το θέμα της αγωνιστικής έδρας. Ο Ηρακλής αγωνίζεται στο Καφετζόγλιο. Έχει καταθέσει τα χαρτιά του, μάλλον έχει μια σύμβαση η οποία ανοίγει 36. Αλλά έπρεπε να προσκομίσει και ένα καινούργιο παραχωρητήριο στο Καφετζόγλιο, όπως γνωρίζετε. Είναι λίγο δύσκολα παίρνει αποφάσεις. Το δεύτερο είναι και στην περίπτωση άλλων ομάδων που ζητήσαν τη χρήση του γηπέδου ή θέλουν να ζητήσουν τη χρήση του γηπέδου. Και λειτουργεί πολύ γραφειοκρατικά. Σε αυτό το πλαίσιο έπρεπε να περιμένει ο Ηρακλής να γίνει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Καφετζόγλιου, το οποίο ήταν χθες, συμπτωματικά ήταν χθες, για να πάρθει εκεί η απόφαση για να παραχωθεί και για τη νέα χρονιά το γήπεδο. Υπήρχε όμως η προφορική διαβεβαίωση και νομίζω η προφορική διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα και θα παραχωρηθεί γιατί υπήρχε καλή συνεργασία την χρονιά. Παρ' όλα αυτά, την ίδια στιγμή φυσικά, επειδή πρέπει να δηλώσει και δεύτερη έδρα, σαν δεύτερη έδρα δηλώθηκε το γήπεδο της Τρίγλιας. Για να μην έχει προβλήματα, κάθε ομάδα πρέπει να δηλώσει δύο αγωνιστικές έδρες. Την πρώτη και τη δεύτερη. Ήρθε όμως εδώ και είπαν ότι δεν υπάρχει, δεν γίνεται, δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε κτλ. Μιλάμε τώρα για ένα υπάρχει θέμα εκ των νου. Δεν αναγνωρίζεται η αγωνιστική έδρα ως Καφετζόγλιο σήμερα που μιλάμε και θα πρέπει στην έφεση την οποία θα καταθέσει ο Ηρακλής, ειδήσει ότι παρόδο είναι σε τρεις μέρες που θα καταθεθεί η έφεση, να προσκομιστούν τα απαραίτητα έγγραφα. Κλείνουμε τώρα το κομμάτι του Καφετζόγλιου, το οποίο πιστεύω με τον άνθρωπο β' τρόπο θα διευθετηθεί. Υπάρχει και το άλλο το ζήτημα, το οποίο δεν επιτρέπουν την αλλαγή της ονομασίας του Ηρακλή. Μια αλλαγή ονομασίας που έγινε πέρσι, περίπου νομίζω τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Εδώ τώρα πάλι μπήκε ο Σκόπελος. Γραφειοκρατικό. Του 150%. Δηλαδή, συγγνώμη, λύθηκαν τα προβλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου και το πρόβλημα είναι ότι ο Ηρακλής άλλαξε όνομα και γι' αυτό του δίνουν άδεια. Δεν κοιτάνε ότι δεν χρωστάει πουθενά, ότι είναι τακτοποιημένος. Ότι πάει να κάνει. Όχι, αυτή την εισαγωγή την έκανα στην αρχή για τις 17 ομάδες, γιατί θεωρώ, πιστεύω, δεν ξέρω, δεν μπορεί να ξεφύγει τι έχουν όλοι. Κάθε ομάδα γιατί κόπηκε και άλλη. Ότι οι υπόλοιποι 16 κόπηκαν για οικονομικούς λόγους. Και έρχεται τώρα να βάλει μια 17η ομάδα, και μια ομάδα δεν είναι τυχαία τώρα, έτσι, ότι ο Ηρακλής φέτος μπαίνει μια διαδικασία, σε μια διαδικασία πρωταθλητισμού στη νέα χρονιά. Εγώ δεν θέλω να πάω ότι παίζονται παιχνίδια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μακριά από εμάς αυτά, δεν γίνονται τέτοια πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά εδώ τώρα δεν ξέρω. Γιατί κατά την εκδίκαση της. Όχι εκδίκαση, κατά τη συζήτηση που έγινε για την εκδίκαση και παραβρέθηκαν άνθρωποι του Ηρακλή,
προτίθεται για κάποια περίεργα πράγματα. Δηλαδή, και γιατί αλλάξατε το όνομα, και γιατί σας άρεσε το Τρίβλια, και γιατί να λέγεστε Ηρακλής. Και εδώ μαθαίνουμε ότι προστάτε σε κάποιους παίχτες. Σε ποιους παίχτες? Εδώ δεν έπαιξε κανένας καναγούδης στη συγκεκριμένη ομάδα. Πώς χρωστάει αυτή την ομάδα? Και από τη στιγμή που τον αναγνωρίζει, ότι λες ότι χρωστάει αυτή την ομάδα, άρα γιατί δεν δίνει την άδεια, αφού τον αναγνωρίζει τον Ηρακλή? Εδώ παίζουμε ένα παιχνιδάκι τώρα. Γύρω-γύρω όλοι, παιχνίδι, ναι, το γνωστό παιχνίδι είναι αυτό. Το γνωστό παιχνίδι, και νομίζω ότι κάποια στιγμή. Να θυμίσω όμως, ναι, ότι η ίδια η επιτροπή με τον κύριο Σαράκη πρόσφατα εκτέθηκε ανεπανάστατα στην περίπτωση του Άρη. Σωστά. Και δεν ξέρω, δεν θυμάμαι την απόφαση που βγήκε και ήρθε μετά το χαστούκι από την UEFA, την οποία δικαίωσε την ομάδα του Άρη. Σωστά. Και νομίζω ότι έχει καταθέσει και μήνυση και διεκδικεί για κάποια αγωγή. Δεν είμαι σίγουρος αυτό το κομμάτι, το ξέρετε, ναι, καλύτερα. Ναι. Αλλά βλέπουμε ότι η συγκεκριμένη επιτροπή δεν λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί. Αυτό λένε τα αποτελέσματα. Έτσι, εγώ δεν λέω για κάτι, δεν ανακάλυψα την Αμερική. Εγώ λέω βάσει των αποφάσεων που πήρε πολύ πρόσφατα. Και οι χαρακτηριστικά για την ομάδα του Άρη. Σωστά, σωστά. Έτσι είναι τα πράγματα. Άρα τώρα ο Ηρακλής πρέπει να κάνει έφεση σε δύο μέρες, σε τρεις μέρες. Και θα κάνει προφανώς. Εννοείται. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία προκειμένου να, να προσθεθούν όποια απαραίτητα έγγραφα έχουν τη δυνατότητα και την δικαιοδοσία να το κάνουν αυτό. Και θεωρούν να ευελπιστούν ότι μήπως αλλάξει κάπου στη δευτεροβάθμια επιτροπή η απόφαση. Γιατί το λέγαμε, εντάξει, οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζαν ότι ο Φάκελος τώρα κλείνει άρτιος. Αλλά ναι, πάλι υπήρχε αυτή, ναι, μήπως και αυτό, μήπως. Γιατί πολύ καλά γνωρίζουν τώρα ότι το όνομα, το πιστεύω πλέον σιγά σιγά αυτό, ότι ενοχλεί, δεν ξέρω, κάτι δεν πάει καλά. Κάποιος δεν αρέσει αυτό το όνομα. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Και γι' αυτό όλοι θεωρούν, είχαν μια συγκρασμένη αισιοδοξία. Γιατί σε διαφορετικές περιπτώσεις δεν είπαν κάθε διαδικασία να συζητήσουν και να πούνε ότι ναι, γιατί να μην την πάρουμε την άδεια. Ναι. Γιατί γνωρίζαν ότι όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν καταθέσει ήταν άρτια. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, εδώ λέμε για την εξυγίανση στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τη βιωσιμότητα των ομάδων. Έρχεται ο Ηρακλής να παρουσιάσει ένα πλήρη φάκελο όσον αφορά στα οικονομικά. Και τον κόβουν γιατί λέει δεν και έχει σύμβαση. Δεν είναι μόνο οικονομικά, είναι και όλα τα άλλα. Οι υποδομές, οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Γενικά, ό,τι υπάρχει μέσα σε ένα φάκελο που πρέπει να κατατεθεί, υπήρχε λίγο παραπάνω, θα λέγα εγώ. Και περισσότερο γραφειοκρατικά λεπτομέρειες, αλλά νομίζω δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Τέλος πάντων. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο, θα έλεγα εγώ. Ναι. Εντάξει. Και περιμένουμε να δούμε πλέον τις εξελίξεις. Να πω τώρα ότι αν δεν γίνει η διάθεση του Ηρακλή, θα μπει πάλι σε μια διαδικασία να αγωνιστεί με παίχτες κάτω από 25 χρονών στις μεταγραφές του. Και συν τρεις μεγαλύτερους. Όπως φέτος δηλαδή. Ναι, εδώ υπάρχει μια ιδιοποιητική διαφορά ότι έχει τη δυνατότητα ο Ηρακλής μέχρι τις 30 έτου να ανανεώσει τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές που έχει και λίγο τα συμβόλαιά τους, που κατά τα ψέματα είναι και η πλειονότητα αυτή τη στιγμή. Περίπου 15 με 18 ποδοσφαιριστές, ναι, έχουν λήξει τα συμβόλαιά τους. Οπότε όποιος από αυτούς θέλει μπορεί να τους ανανεώσει, δεν μπορείς, γιατί κάποιοι πέρασαν και το όριο του 25, ήταν 24, φύγανε σαν τους 25, ας πούμε. Mm-hmm. Ας πούμε οι Παπαστεριανοί που είναι μεγαλύτεροι και ο Παλαφράκης, που ήταν οι μεγάλοι της περσινής χρονιάς. Αυτούς έχει δικαίωμα να τους ανανεώσεις και από εκεί και πέρα θα μπορέσεις να κάνεις τρεις μεταγραφές άνω των 25 και τα γνωστά πάλι, ένας παίχτης κάτω των 25 και ξένος παίχτης κάτω των 23 χρονών. Άρα περιμένουμε τώρα να γίνει έφεση, Μάκη, και μετά, ας πούμε, από εβδομάδα απόφαση. Θεωρητικά η απόφαση αυτή πρέπει να βγει πριν τις 30 του μηνός, η έφεση. Γιατί καταλαβαίνεις πολύ καλά ότι αλλιώς κάνεις μεταγραφές και ανανεώσεις με έφεση, με αδειοδότηση και διαφορετικά χωρίς αδειοδότηση. Δηλαδή πέρσι ο Ηρακλής είχε πατήσει αυτό το κομμάτι. Ναι, σωστά. Γι' αυτό και πήγε σε μια καινούργια ομάδα από την αρχή. Μάλιστα. Δεν είχε προλάβει να κάνει ανανεώσεις. Άρα περιμένουμε Γιατί άμα θυμάστε, ναι, πέρσι το πρωτάθλημα είχε τελειώσει 27 Ιουνίου. Σωστά. Σωστά. Άρα περιμένουμε εξελίξεις και ανακοινώσεις, Μάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.